Καλησπέρα και από μένα. Εύχομαι να μπορέσω να αποζημιώσω στο 15 λεπτό αυτό που μου δόθηκε αυτούς που είχαν την υπομονή να με ακούσουν. Είναι τιμή μου πράγματι να βρίσκομαι μπροστά σε ένα τόσο εκλεκτό ακροατήριο. Συνήθως το ακροατήριο των ομιλιών μας είναι άνθρωποι της βαριάς βιομηχανίας, άνθρωποι της ενέργειας, και οι παρουσιάσεις έχουν σχέση με ανταγωνιστικότητα, έχουν σχέση με το διπορικό αυτό των μεγάλων επιχειρήσεων, τις οποίες έχω την τιμή να εκπροσωπώ, να μιλάμε για κόστη, για ανταγωνισμό, να μιλάμε για την ευαίσθητη και άκρως ανταγωνιστική περιοχή της νότιο-ανατολικής Μεσογείου όπου δραστηριοποιούμαστε. Και επιτρέψτε μου συμπληρωματικά στις πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις να πω ότι ναι, υπάρχουν και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Έχουμε την τιμή να εκπροσωπούμε τη μεγαλύτερη εμπορική και βιομηχανική επιχείρηση της χώρας και της νότιο-ανατολικής Μεσογείου. Μια επιχείρηση η οποία τεχνολογικά είναι στο πρώτο τεταρτημόριο των 800 περίπου δηληστηρίων του κόσμου, με πολύ ψηλή παραγωγικότητα και καθήκον να δραστηριοποιούνται και να πουλάνε ενεργειακά προϊόντα στην περιοχή της νότιο-ανατολικής Μεσογείου, έχοντας σαν δεδομένο 4 περίπου δολάρια το βαρέλι κόστος παραγωγής παραπάνω από το μέσο δηληστήριο της Τουρκίας ή της Μεσογείου, ακριβώς λόγω περιβαλλοντικών κανονισμών, μισθών, συντάξεων, ασφαλιστικών εισφορών κλπ. Και τα καταφέρνουμε. Τα καταφέρνουμε μέσα από έναν όμιλο 50 περίπου θυγατρικών εταιριών, μέσα από έναν όμιλο που δραστηριοποιείται όχι μόνο στη δίληση, αλλά στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, στο σχεδιασμό μέσω της ασπροφός, στα πετροχημικά, στο φυσικό αέριο, στις μεταφορές, μέσα από ένα δίκτυο 1.700 πρατηρίων σε 5 έως 6 περίπου χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε. Ήταν μια χρονιά εξαιρετικά δύσκολη. Μια χρονιά που σημάδεψε την δραστηριότητά μας από ένα τραγικό δυστύχημα που χάσαμε 4 από τα παιδιά μας, 8 του Μάη πέρυσι, με 2 δηληστήρια σταματημένα, και με το που μαζέψαμε τα κομμάτια μας και μπορέσαμε να ξαναξεκινήσουμε τα δηληστήριά μας, τα capital controls, όπου έπρεπε να βρεθούν μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια σε ένα βράδυ, για να μην μείνει η χώρα από καύσιμα. Παράλληλα, τροφοδοτήσουμε από άκρους άκρους στη χώρα υδροφόρες του Αιγαίου, ελικόπτερα του ΕΚΑΒ, θεζοαλμιστικές μηχανές στη Βόρεια Ελλάδα, παίρνοντας ένα κομμάτι χαρτί που λέγεται επιταγή, με άγνωστο αν θα μπορέσουμε ποτέ να εισπράξουμε τα χρήματα αυτά. Παράλληλα, να μαζεύουμε τα βράδια το πρατήριά μας μερικές δεκάδες εκατομμύρια και μυστικά να τα βάζουμε στα ATM για να μπορούν οι καταναλωτές το πρωί να παίρνουν τα 60 ευρώ που δικαιούνταν. Αυτή ήταν η περίοδος του Ιουλίου, η οποία συνεχίστηκε με μια πολιτική αστάθεια, και μέσα στο πλαίσιο αυτό λειτουργίας ο Όμιλος κατάφερε να κάνει ιστορικό ρεκόρ κερδών από το 58 που δραστηριοποιείται. Ένα ρεκόρ που, πιστέψτε με, για να συμπληρώσω, επαναλαμβάνω τις απόψεις του πάνελ, γιατί υπάρχει και η άλλη Ελλάδα, ένα ρεκόρ που δεν στηρίχθηκε μόνο στα περιθώρια κέρδους των δηληστηρίων, τα διεθνή περιθώρια κέρδους, αλλά κυρίως σε ένα μαγικό κουτάκι που λέγεται υπεραπόδοση, το οποίο μας έδωσε τη δυνατότητα να ανταγωνιστούμε, όπως σας είπα, την περιοχή και να είμαστε ο μεγαλύτερος εξαγωγικός όμιλος της χώρας. Ακούγονται πολύ ωραία όλα αυτά, αλλά μην πιστεύετε ότι γίνανε χωρίς κλειδονισμούς. Σε μια επιχείρηση πολύ υψηλής τεχνολογίας, ενδεικτικά αναφέρω τα δηληστήριά μας είναι ο πλευράς συνθετότητας 2 από τα πλέον σύνθετα στην Ευρώπη. Οι τεχνολογίες που εφαρμόζονται είναι οι αμέσως επόμενες στις συνθετότητες και επικινδυνότητες των πυρηνικών εργοστασίων. Στη χώρα λοιπόν αυτή,
που όλοι μιλάμε μόνο για μέλη και καλά κάνουμε, για ελιές, για τουρισμό, για υπηρεσίες. Υπάρχει μια βαριά βιομηχανία, πολύ βαριά βιομηχανία, πιστέψτε με, η οποία, να σας δώσω δύο νούμερα, φορτώνει 80.000 βιτιοφόρα το χρόνο και 4.500 πλοία, τα οποία είτε πάνε στα νησιά μας στο Αιγαίο, είτε πάνε στις εξαγωγές. Όλη αυτή λοιπόν η βιομηχανία είναι δίπλα σας, στην Ελευσίνα και τον Ασπρόπυρο, και τη Θεσσαλονίκη, και η οποία λειτουργεί, σαν ρολόι θέλουμε να πιστεύουμε, προσφέροντας κάποια νούμερα στην εθνική οικονομία, τα οποία δεν υπάρχει δεύτερο νούμερο. Θα φάνταζε περιττό να προπαγανδίζει κανείς και να διανθίζει τη δράση μιας τόσο μεγάλης επιχείρησης σε ένα ακροατήριο που προφανώς τα περισσότερα από αυτά το γνωρίζει. Άλλωστε δεν ήταν ο στόχος μου αυτός εδώ. Ο στόχος ήταν να πω ότι ένα από τα στοιχεία τα οποία θεωρούμε ότι θα καθορίσουν την ύπαρξη, όχι την επιτυχημένη δράση, την ύπαρξη ή όχι των επιχειρήσεων του αύριο, είναι πέρα από την καινοτομία, πέρα από την παγκοσμιοποίηση, πέρα από την ανταγωνιστικότητα, πέρα από το συνδυασμό ανθρώπων και μηχανής, υπάρχει ένα πράγμα το οποίο το λέμε κοινωνική ευαισθησία. Δεν ξέρω αν η μετάφραση του όρου social awareness είναι κοινωνική ευαισθησία. Εκείνο πάντως το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε μέσα από τις δράσεις που θα προσπαθήσω εν συντομία να σας αναλύσω είναι ότι είμαστε μέρος της κοινωνίας, δεν είμαστε ένα γυάλινο κλουβί, δεν αρκούν οι μισθοί μας, υπάρχουν 1,5 εκατομμύριο άνεργοι, υπάρχουν παιδιά μας, που τον ξεφύγω και το δικό μου παιδί, τα οποία ζουν στο εξωτερικό, που χαλάσαμε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ τα σπουδάσουμε και αποδίδουν σε μια ξένη οικονομία. Κοινωνική ευαισθησία λοιπόν, είτε ανθρώπους οι οποίοι μέσα από τα κοινωνικά παντοπολία, μέσα από τα κοινωνικά φαρμακεία, τα κοινωνικά φαρμακεία, μέσα από τους σκουπιδοτενεκέδες, ας μην γελιόμαστε, που βλέπετε σε κάθε γωνία της γειτονιάς που γίνεται, μέσα από άπορα παιδιά, εξαιρετικά παιδιά, παιδιά με προσόντα που δεν μπορούν να κάνουν μεταπτυχιακά και να σπουδάσουν, μέσα από καθηγητές ήρωες που προσπαθούν να κάνουν έρευνα είτε στην Κρήτη, είτε στην Κομωτινή, είτε στην Αθήνα, είτε σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο, προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα δέδαλο δράσεων, ένα αριθμό δράσεων, το οποίο έχει δύο άξονες. Ο πρώτος είναι η ανακούφιση και ο δεύτερος η προοπτική. Ανακούφιση σε ομάδες οι οποίες δεν διάλεξαν να μην είναι μέσα στην πρώτη γραμμή της κοινωνικής δράσης και ομάδες οι οποίες έχουν όλα τα προσόντα να σηκώσουν τη χώρα αυτή εκεί που πραγματικά της αξίζει. Δημιουργούμε λοιπόν αξία, πιστεύουμε. Και επιτρέψτε να πω μια μικρή προσωπική ιστορία. Ήταν Αύγουστος του 2015, όταν είχα πάει για 3 μέρες στο Καστελόριζο και ένα βράδυ, εκεί που καθόμασταν να φάμε, βγαίνει μια βάρκα με έναν πατέρα και μια μάνα, 2 παιδιά αγκαλιά και ένα μικρό βαλιτσάκι που ήταν όλη της η περιουσία. Δεν είχα ξαναδεί πρόσφυγες. Δεν είχα ξαναδεί. Θυμήθηκα τον παππού μου όταν γύρισε και αυτός από την Αμερική μετανάστης. Οι πιο πολλοί έχετε ρίζες, φαντάζομαι, μεταναστών. Είδα 2 μικρά παιδιά που θυμήθηκαν τα παιδιά μου, που δεν είχαν ούτε γάλα, ούτε γιατρό, ούτε νερό, ούτε πάνες, ούτε τίποτα. Και έτσι γεννήθηκε η ιδέα του χωριού Ελπέ. Του χωριού, το οποίο φιλοδόξησε, δεν ξέρω αν έχει καταφέρει να το κάνει, να δώσει μια μικρή πόρτα, μια ελπίδα, μια αξιοπρεπή ελπίδα σε αυτούς τους ανθρώπους να ζήσουν μια δεύτερη ευκαιρία, να ζήσουν με αξιοπρέπεια, να μην κρύβονται στις σπηλιές, να μην κρύβονται στην άμμο, να μην αλλάζουν στα συντριβάνια τα παιδιά τους, αλλά να μπορούν να ατενίσουν τη ζωή όπως πράγματι άξιζε στους δικούς μας προγόνους, στα δικά μας παιδιά. Πήραμε λοιπόν κάποιους οικίσκους που είχαμε από την αναβάθμιση του έργου της Ελευσίνας, τους μετατρέψαμε, τους μεταφέραμε στο χωριό της Χίου, τους επανδρώσαμε με κάποιους τρόπους, τους αναβαθμίσαμε και έκτοτε θέλω να πιστεύω ότι λειτουργούσε ένας χώρος υποδοχής με τις δυσκολίες που εμπεριέχουν η λειτουργία αυτών των πραγμάτων. Ξαφνικά διαπιστώσαμε ότι
το μικρόβιο αυτό της εθελοντικής προσπάθειας ήταν απίθμενο. Συνεχίσαμε λοιπόν διάφορες δράσεις στο θέμα αυτό, ειδικά των προσφύγων. Έγινε για παράδειγμα ένας ευγενής αγώνας καλαθοσφαίρισης στο γήπεδο της Ελευσίνας με καθαρά εθελοντική προσφορά πρωταθλητών του μπάσκετ, τραγουδιστών, ηθοποιών, δικών μας υπαλλήλων. Χάσαμε, μας νικήσανε, δεν έχει σημασία. Και εισιτήριο ήταν τροφές, φάρμακα, πάνες και είδη πρώτης ανάγκης για τους ανθρώπους αυτούς. Πιστέψτε με, δεν ήταν αυτή καθεαυτή η βοήθεια παρά τη σημασία που έχει. Ήταν ακριβώς ότι κάναμε αυτό που προσπάθησα να σας πω. Το πρόβλημά μας, πρόβλημα της κοινωνίας και αντίστροφα. Δημιουργήσαμε αυτό το διαδραστικό περιβάλλον, στο οποίο ο εργαζόμενος, ο καλά αμοιβόμενος εργαζόμενος των ελληνικών πετρελαίων, έβλεπε ότι δίπλα του υπάρχει και η άλλη Ελλάδα. Προσπάθαμε να μπολιάσουμε το εξής απλό θέμα. Βάζοντας ένα λίτρο βενζίνη στα πρατήριά μας, ένα μικρό μέρος ξαναγυρίζει στην κοινωνία. Γυρίζει εκεί που προέρχεται, τις ρίζες του. Στα ελληνικά πετρέλαια είναι μέσα στο DNA μας, μέσα στην κουλτούρα μας, και είμαι πραγματικά περήφανος αν καταφέραμε να προσθέσουμε ένα μικρό λιθαράκι σαν διοίκηση στο κομμάτι που λέγεται εταιρική κοινωνική ευθύνη, προστασία κοινωνική, ανακούφιση και προοπτική. Πιστεύω ότι έχουμε αρκετές δράσεις. Πάνω από 2.000 παιδιά έχουν βραβευθεί για εξαιρετικές επιδόσεις σε γυμνάσιο και λύκειο. Άπειρες υποτροφίες έχουν δοθεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Δεν ξέρω πόσες χιλιάδες λίτρα δίνουμε πετρέλαιο θέρμανσης σε σχολεία όχι μόνο των όμορων Δήμων, αλλά γενικότερα. Πιστεύουμε ότι η ανακούφιση είναι ένα πρώτο δείγμα κοινωνικής ευαισθησίας. Το δεύτερο είναι να δημιουργήσουμε προοπτικές. Για το λόγο αυτό, οι αριστούχοι των καλύτερων πανεπιστημίων της χώρας απασχολούνται χωρίς διαγωνισμό σε εμάς, προσλαμβάνονται, κάτι που θα το επεκτείνουμε, για να υπάρξει, κατά τη γνώμη μας, το παραμικρό δείγμα αξιοκρατίας, υπεύθυνης, υπευθυνότητας. Και να σας πω κάτι, δεν ξέρω πόσο χορτασμένα είναι τα παιδιά σας, το μέλλον της χώρας αυτής θα βγει από αυτούς που θα πονάνε το ψωμί τους. Αυτούς που θα έρθουνε, θα το τιμήσουν, θα δουλέψουν σκληρά και το κάθε ευρώ που θα το βγάλουν επί 10. Κλείνοντας, θα ήθελα πριν δείξουμε κάνα δύο βίντεο που έχουμε, να σας πω κάτι. Γιατί στο Capital Link, και δεν κάνω διαφήμιση, πιστεύουμε ότι ό,τι προσπάθεια και να κάνει κανείς, χρειάζεται μια πόρτα στην κοινωνία. Χρειάζεται ένα εφαλτήριο που να βγάλει έξω την προσπάθειά του, να την κάνει κοινωνό της κοινωνίας και να παραδειγματίσει. Πιστεύουν αυτές οι μικρές, άοκνες προσπάθειες ανθρώπων που με μεράκι και χωρίς ιδιαίτερο συμφέρον πολλές φορές, βγαίνουν και περνάνε στην κοινωνία, όχι μόνο την τόπια, αλλά την παγκόσμια κοινωνία, αυτές τις μικρές προσπάθειες, μόνο καλό κάνουν. Σε κάποια εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είχαμε πάει και παρουσιάσαμε ένα μέρος των προβλημάτων ανταγωνισμού, πήραμε την ευκαιρία και δείξαμε ένα μικρό βιντεάκι, ένα μέρος το οποίο θα δείτε, και έμεινα έκπληκτος, πιστέψτε με, ότι οι αρκετοί ευρωβουλευτές που ήταν στην αίθουσα το ξέραν. Μάλιστα, η πρόεδρος της ομάδας ενέργειας ήξερε τέτοιες λεπτομέρειες που απόρρισε πώς τις ξέρανε. Ούτε εμείς μπορεί να μην ξέρουμε τέτοιες μεγάλες λεπτομέρειες. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτό το μικρό λιθαράκι που και η προσφορά της Capital Link και άλλων φορέων κάνει, βοηθάει στο να δείξουμε και μια άλλη Ελλάδα. Όχι την απλή Ελλάδα της κρίσης, την Ελλάδα της παραγωγικής ανασυγκρότησης, της ενιαίας προσπάθειας, γιατί από την προσπάθεια αυτή θα βγούμε μόνον όλοι κερδισμένοι. Σας ευχαριστώ. Ερωτήσεις αν θέλετε, δεν ξέρω. Thank you.
περίπτωση πρέπει να το κάνει. Είναι αναγκαίο. Είναι μια πάρα πολύ αξιέπαινη προσπάθεια των ΕΛΠΕ για να μαζέψουν ό,τι μπορούν να μαζέψουν για ένα τέτοιο ιδιαίτερο και ιερό σκοπό. Σε κάθε προσπάθεια που γίνεται για φιλανθρωπικό σκοπό να δίνουμε το παρόν και να δίνουμε τον εαυτό μας. Πάντα τέτοιες πρωτοβουλίες για το καλό. Πάντα. Και ένα πολύ μεγάλο μπράβο στο Ελληνικά Πετρέλαια για την έμπρακτη συνεισφορά τους. Είμαστε πολύ χαρούμενοι νομίζω ότι μπάσκετ μέσω του Γιώργου και με τα Ελληνικά Πετρέλαια που γίνεται αυτή η προσπάθεια. Είναι μερικές δύσκολες μέρες. Νομίζω ότι είναι το επίκαιρο θέμα της πρόσφυγης. Θεωρώ ότι η προσπάθεια από τα ΕΛΠΕ και η προσπάθεια από τα παιδιά και η συμμετοχή του κόσμου που έχει την συμπαράσταση των Ελλήνων, την ανθρωπιά και ότι είναι κοντά στις δύσκολες καταστάσεις. Πολύ σημαντικό ότι ο κόσμος όλος αγκάλιασε αυτή την διοργάνωση εδώ πέρα, γέμισε το γήπεδο. Πιστεύω ότι οι εταιρείες του αύριο θα επιβιώσουν όχι μόνο γιατί είναι οικονομικά αποτελεσματικές, αλλά γιατί θα είναι μέρος της ίδιας της κοινωνίας. Εμείς θέλουμε να ξέρουν όλοι οι καταναλωτές, όλοι οι εργαζόμενοι, ότι είμαστε δίπλα στην κοινωνία, δίπλα στα προβλήματα, όποια και αν είναι αυτά. Γιατί πιστεύουμε ότι έχουμε παρελθόν, έχουμε παρόν, αλλά κυρίως έχουμε μέλλον. Και θα το παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Ευχαριστώ τους πάντες και έπεται συνέχεια. Έπεται και συνέχεια. Σε αυτούς πάει το βραβείο, όχι σε μένα. Θέλετε να πάρετε κάποια ερώτηση ή όχι? Πριν καλέσω τον κύριο Μούγιαρη να έρθει στο βήμα, απλά θέλω να πω, εγώ μένω στην Αμερική εδώ και 36 χρόνια. Παρακολουθώ λοιπόν τα τεκτενόμενα στην Ελλάδα όσο μπορώ πιο κοντά. Τον κύριο Στεργιούλη τον γνώρισα για πρώτη φορά το Φεβρουάριο που ήμουν στην Αθήνα. Αλλά θέλω να πω ότι και τα Ελληνικά Πετρέλαια παραδοσιακά υπήρξαν υποστηρικτοί σε αυτού του συνεδρίου και γενικά των προσπαθειών της Capital Link επί χρόνια. Αλλά θέλω να πω πραγματικά ότι ακόμα και από την Αμερική, όταν είδα, διάβασα και άκουσα, χωρίς να ξέρω τον κύριο Στεργιούλη προσωπικά, το έργο το οποίο πραγματοποιήθηκε, το νέο όραμα, τη νέα δυναμική, θέλω να πω ότι σαν άνθρωπο και σαν ομογενή και σαν Έλληνα που ζει στο εξωτερικό, με άγγιξε ιδιαίτερα. Οπότε, όταν βρέθηκα μαζί του για πρώτη φορά το Φεβρουάριο και είχα την ευκαιρία να του μιλήσω προσωπικά, εγώ νόμιζα ότι αυτή ακριβώς η πρωτοβουλία, το νέο όραμα, η νέα ευαισθητοποιημένη, αν θέλετε, τοποθέτηση και δραστηριότητα του ομίλου στο θέμα των προσφύγων, σε όλα αυτά, ήταν κάτι το μοναδικό και δείχνει ακριβώς το πρόσωπο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, το πώς έμπρακτα μπορεί να υποστηρίξει κάτι το οποίο ήταν ένα τόσο καυτό θέμα της κοινωνίας. Οπότε είναι χαρά μας και τιμή μας που ο ίδιος προσωπικά απεδέχθη. Θέλω να σας πω ότι όταν του είπαμε ότι θα θέλαμε να τον τιμήσουμε σήμερα, δεν δέχτηκε. Και χρειάστηκε, ήταν ιδιαίτερα, μου έδωσε μια ώρα από το χρόνο του, που με άφησε κάπως να τον μονοπολίσω μονότερμα και να προσπαθώ να του εξηγήσω γιατί θα έπρεπε να αποδεχθεί αυτό, τουλάχιστον από τη δικιά μας πλευρά, να μας κάνει εμάς την τιμή να τον αναγνωρίσουμε. Οπότε ευχαριστούμε θερμά που είστε μαζί μας σήμερα. Και τώρα να περάσω στον κύριο Νίκο Μούγιαρη, έναν άλλο διακεκριμένο Έλληνα του εξωτερικού. Ο Νίκος έχει δώσει πολλαπλά δείγματα έμπρακτης υποστήριξης του ελληνισμού, της Ελλάδος, της Κύπρου. Είναι ένας από τους ανθρώπους οι οποίοι τιμούν το όνομα της Ελλάδος και της Κύπρου στο εξωτερικό. Και έμπρακτα, πολλές φορές
είναι εύκολο να λες πράγματα, είναι πιο δύσκολο να τα εφαρμόζεις. Οπότε χαίρομαι που έχουμε μαζί μας τον κύριο Μούγιαρη που θα μας πει ακριβώς, θα μας δώσει τη δική του τοποθέτηση. Ο Νίκος έχει μια ιδιαίτερη φιλοσοφία πάνω στο τι μπορεί να γίνει για την Ελλάδα σήμερα και η ιδιαιτερότητά του είναι ότι δεν βασιζόμαστε σε κανέναν παρά μόνο στον εαυτό μας. Οπότε με χαρά να τον ακούσουμε και ευχαριστούμε πολύ που δέχτηκε να είναι μαζί μας. Κάποιος άλλος που χρειάστηκε ιδιαίτερη προσπάθεια να αποδεχθεί να τον τιμήσουμε σήμερα. Specific one has to do with Turkey's aggression in the Aegean and how Turkey for the past 4 years has been instigating crisis after crisis in the Aegean in order to establish the Aegean in the eyes of the international community as a disputed area. Is Cyprus on the road to reunification? Talks between two leaders are underway and the mood is positive, but is that enough to make the divided island one again? Let's make an exhibition in the British Museum of which Britons could be fantastically proud, which shows our curation of these extraordinary marbles and also shows their transportation back to the magnificent new Acropolis Museum. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Όλγα και τον Νίκολα Μπορνόζη, το Capital Link και όλους τους συνεργάτες σας για τη μεγάλη τιμή. Ανταποκρίθηκα σε αυτό το κάλεσμα, το κάλεσμα τους πρώτο, για να σεβαστώ την ευγενική τούτη πρόσκληση και δεύτερον να διαλαλήσουμε όλοι μαζί στην πρωτεύουσα του ελληνισμού, την Αθήνα, την πίστη μας στη δύναμη της ελληνικής ψυχής. Απλείς στρατιώτες όλοι μας, μονάδες μιας δυνατής ομάδας η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει την πιο ισχυρή γροθιά ανάμεσα στον απανταχού ελληνισμό. Μια γροθιά που θα μπορούσε πραγματικά να βοηθήσει την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Διασπορά. Είμαι στην Αμερική πάνω από 50 χρόνια. Είδα πολλούς από εμάς να πετυχαίνουμε σε ό,τι επιλέξαμε να κάνουμε. Επαγγελματίες, ακαδημαϊκοί, επιστήμονες, επιχειρηματίες. Μερικοί διέπρεψαν και στην πολιτική. Σαν μονάδες πετυχαίνουμε. Με τα λύπη μου όμως σε αυτά τα 50 χρόνια θα είδα την οργανωμένη ομογένεια να φθήνει. Τα σωματεία μας και οι ομοσπονδίες κινδυνεύουν να εξαφανιστούν. Δεν είναι ικανά να ελκύσουν τους νέους μας αυτούς, τους απίστευτους νέους επαγγελματίες. Δεν καταφέραμε να αλλάξουμε τους τρόπους μας. Η Εκκλησία μας, το μόνο οργανωμένο ίδρυμα της Διασποράς, φθήνει και αυτή.
αν και οι μόνοι θεματοφύλακες της ελληνικής γλώσσας και παιδείας προτιμούν να κλείνουν σχολεία και να χτίζουν μεγαλοπρεπείς εκκλησίες. Σε αυτά τα 50 χρόνια παρατήρησα την πτώση της Ελλάδας και της Κύπρου. Αυτός ο όμορφος κόσμος σε αυτές τις δύο πατρίδες εμπιστεύτηκε την τύχη του σε δίθεν ηγέτες, οι οποίοι δεν ήταν παράκυρος σκόπι. Δεν ήταν πραγματικοί ηγέτες. Η Ελλάδα, η Κύπρος και η Διασπορά αντιμετωπίζουμε υπαρξιακούς κινδύνους. Είναι μια πραγματικότητα. Γιατί η Εκκλησία και οι οργανωμένοι ομογένεια φθήνουν και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε? Γιατί δεν έχουμε μεγαλύτερη επιρροή στο κέντρο του κόσμου, την Ουάσιγκτον, όταν οι Εβραίοι και άλλοι μας έδειξαν ότι αυτό είναι δυνατό? Γιατί δεν μπορούμε να βοηθήσουμε την Ελλάδα και την Κύπρο με ένα πιο αποτελεσματικό τρόπο? Γιατί δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τις δύο πατρίδες μας ώστε να γίνουν παγκόσμιες δυνάμεις στην τεχνολογία, τη μεσογειακή και ελληνική δίαιτα, στα οργανικά παρασκευάσματα, στα εθέρια έλαια και ούτω καθεξής, όταν αυτά είναι που αναζητά ο καταναλωτής ανά το παγκόσμιο? Γιατί δεν μπορούμε να βοηθήσουμε την Ελλάδα και την Κύπρο να γίνουν κύριοι προορισμοί στον τουρισμό, είτε αυτός είναι πολιτιστικός, θρησκευτικός, κλασικός, είτε επειδή έρχονται να δουν τα νησιά μας και τις παραλίες? Γιατί δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τους νέους επιχειρηματίες που έχουν απίστευτες ιδέες και εφευρέσεις να προωθήσουν τις τεχνολογίες τους με ένα πιο αποτελεσματικό τρόπο? Μπορούμε πραγματικά να βοηθήσουμε όταν το θέλουμε και καταλάβουμε τους λόγους που δεν μπορούμε. Και λόγοι είναι απλοί. Η αχίλλειος πτέρα μας σαν λαός είναι ότι θέλουμε να κάνουμε κάτι μόνοι μας και όχι σαν ομάδα. Και δεύτερο, το κάνουμε με εθελοντικό τρόπο. Δυστυχώς αυτό δεν δούλεψε προς το συμφέρον μας και δεν πρόκειται να μας βοηθήσει. Οι Εβραίοι σε παγκόσμιο επίπεδο αντιλήφθηκαν πολύ νωρίς ότι για το καλό των κοινωνιών τους και την επιβίωση των ιδίων και του Ισραήλ έπρεπε να αναθέσουν τα κοινά σε επαγγελματίες και σε επαγγελματικούς οργανισμούς. Τα αποτελέσματα είναι γνωστά. Διαθέτουν ισχυρές κοινότητες στο εξωτερικό και μια πολύ ισχυρή χώρα, το Ισραήλ. Ένας μόνο από τους οργανισμούς του, στο American Jewish Committee, διαθέτει 30 γραφεία παγκόσμια, 2.500 υπαλλήλους και προϋπολογισμό 80 εκατομμυρίων δολαρίων το χρόνο. Αρκετοί Εβραίοι είναι γενναιόδοροι. Δίδουν μέχρι και 10% του εισοδήματός τους για τα κοινά. Εμείς, αν και έχουμε οργανισμούς 100 χρόνων, διαθέτουν μόνο ένα γραφείο με 7 υπαλλήλους. Ό,τι κάνουν γίνεται σε καθαρά εθελοντική βάση. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι πολύ εύκολο να λέμε πόσο αγαπάμε τις κοινότητες μας, πόσο αγαπάμε την Ελλάδα και την Κύπρο και την Κύπρο μας. Μπορούμε να τραγουδάμε την αγάπη μας για την Ελλάδα και την Κύπρο από τα πέρατα της Οικουμένης. Σε κάποια στιγμή όμως, χρειάζονται πράξεις και όχι λόγια. Οι θεωρίες και οι ευχές δεν αρκούν για να διορθώσουμε τα λάθη της αδιαφορίας μας για τα κοινά. Πριν 4 χρόνια και μετά από πολλά χρόνια προσπαθειών προς φίλους, συνεργάτες και ευκατάστατα μέλη της ελληνοαμερικανικής κοινότητας, και αφού δεν είχα κανένα αποτέλεσμα, αποφάσισα ότι πρέπει να προχωρήσω μόνος μου. Δεν με φοβίζουν τα δύσκολα, επειδή σαν επιχειρηματίας ξέρω ότι άμα αγαπάς κάτι και έχεις πάθος γι' αυτό, οι πιθανότητες να πετύχεις είναι πολλές. Ξέρετε ποιο ήταν το πιο σημαντικό μήνυμα που πήρα? Οι νέοι μας με έκαναν να πιστέψω ότι αξίζει τον κόπο. Δεν κατηγορώ τους φίλους που δεν ανταποκρίθηκαν τότε, γιατί όπως προανάφερα δεν υπήρχε τέτοιο προηγούμενο από ό,τι ξέρω στη Διασπορά. Τώρα όμως, όταν δουν τα αποτελέσματα που κατάφεραν 4 άτομα, όλοι οι επαγγελματίες, ας φανταστούν τι μπορεί να γίνει με 40 ή 400 επαγγελματίες. Τότε ελπίζω να έρθουν μαζί μας και να γίνουν και αυτοί οι μεγάλοι ευεργέτες του ΧΑΛΚ. Πάντως, με χαρά σας αναφέρω ότι τα μισά από τα έξοδα τώρα βγαίνουν από τις συνδρομές των μελών μας,
που είναι γιατροί, δικηγόροι, καθηγητές πανεπιστημίων, επιχειρηματίες. Επίσης, προέρχονται από τους 55.000 Facebook followers, οι οποίοι στέλνουν τα 10, 20, 30 δολάρια. Και θα έχουμε σύντομα πολύ περισσότερα. Και όταν οι επαγγελματίες μας γίνουν 40, 400, 4.000, θα μπορέσουμε να ενώσουμε την απανταχού ελληνική διασπορά μαζί με τα μητροπολιτικά κέντρα την Ελλάδα και την Κύπρο και θα μπορούμε να βοηθήσουμε με πολλούς τρόπους. Αυτό ίσως πάρει χρόνια, αλλά πρέπει να γίνει και μπορεί να γίνει. Και πρέπει να γίνει. Το χρωστάμε στις νέες γενιές που θέλουν να είναι Έλληνες. Αν είμαστε οργανωμένοι με τέτοιο τρόπο, ανά το παγκόσμιο, αν είχαμε 3-4 οργανισμούς σαν το ΧΑΛΚ, και δεν είναι ανάγκη να είναι μόνο ένα, ενώ όσο συντονίζουμε τις προσπάθειές μας για κοινή δράση, τότε μπορούμε να βοηθήσουμε σημαντικά σαν διασπορά. Φανταστείτε μια Ελλάδα που γίνεται μεγάλη δύναμη στην παραγωγή και εξαγωγή τροφίμων, οργανικών προϊόντων, ψαριών και εθερίων ελαιών κ.ο.κ., που είναι περιζήτητα σαν μεσογειακή και ελληνική διατροφή. Αν και δεν μπορούμε να συναγωνιστούμε την Ιταλία και την Ισπανία σε όγκο, μπορούμε να συναγωνιστούμε τους Ιταλούς και τους Ισπανούς σε ποιότητα. Έχουμε τα προϊόντα. Ο Θεός μας έδωσε εύφορη γη και άφθονο ήλιο. Έχουμε την τεχνογνωσία και τους ανθρώπους, τους νέους μας, τους γεωπόνους, τους χημικούς, μηχανικούς, τους βιολόγους που φυτοζούν στην Αθήνα χωρίς δουλειά όταν η γη μας διψάει να τους θρέψει. Ένας φίλος μου από την Αμερική, ο Πίτερ Μπούλος και ο αδερφός του, τρίτης γενιάς Ελληνοαμερικανοί, ήρθαν στην Ελλάδα πριν 4 χρόνια με σκοπό να εκμεταλλευτούν τη ζήτηση της μεσογειακής και ελληνικής διατροφής ανά το παγκόσμιο. Δημιούργησαν μια απίστευτα όμορφη μάρκα που λέγεται Ναβαρίνο, η οποία πωλείται πλέον παγκόσμια. Τα προϊόντα της αγοράζονται από τα καλύτερα μαγαζιά στη Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Γερμανία και ούτω καθεξής. Ένα μπουκάλι μέλι 320 γραμμάρια πωλείται για 25 δολάρια. Ένα μπουκάλι γλυκό του κουταλιού 320 γραμμάρια πωλείται για 25 δολάρια. Η εταιρεία ΙΕΑ πουλάει 500 γραμμάρια λάδι για 20 δολάρια. Αυτά είναι δυνατά γιατί δίνοντας ποιότητα εκμεταλλεύονται μια καινούργια και συνεχώς αυξανόμενη αγορά. Κάποια άλλα παιδιά πουλάνε ελληνική διατροφή μέσω του ίντερνετ στην Ευρώπη και πρόσφατα άνοιξαν αποθήκες στην Ατλάντα της Αμερικής. Αυτοί μας απέδειξαν ότι δεν είναι ανάγκη να πουλάμε το λάδι μας στους Ιταλούς για 2,5 ευρώ το κιλό και αυτοί να το νοθεύουμε με ιταλικό και να το πουλούν για 30 και 40 δολάρια. Εδώ είναι όπου μπορούμε να βοηθήσουμε σαν διασπορά. Με διάφορους τρόπους καθοδήγησης, στο marketing, στο branding, στους τρόπους βιομηχανοποίησης και βοήθειας στις εξαγωγές και ποιότητα. Φανταστείτε μια Ελλάδα που γίνεται μια μεγάλη δύναμη στον τουρισμό. Το βουνό Φούτζι της Ιαπωνίας φιλοξενεί 2 εκατομμύρια τουρίστες το χρόνο. Το δικό μας τον Όλυμπο το ξέρουν όλοι, παιδιά και μεγάλα, ανά τον κόσμο. Ας κάνουμε ένα μεγάλο πάρκο μυθολογία σε αυτό το βουνό με την αφάνταση Φλωρίδα. Ξέρετε πόσοι θα επισκέπτονται αυτό, εκατομμύρια τουρίστες. Η Ολυμπία για τους Ολυμπιακούς. Ο μαραθώνας και συνεχής μαραθώνιος. Η Ήπειρος και Λοπόννησος, όλη η Ελλάδα να γίνει ένα ξενοδοχείο. Θα μου πείτε πού είναι τα ξενοδοχεία, πού είναι οι υποδομές. Ας δημιουργηθούμε τους ξένους. Λίγο πολύ όλοι ακούσαμε για τις εταιρείες σαν το Airbnb, εταιρείες που νοικιάζουν δωμάτια όπου προσφέρεται τρόφιμα. Όσοι έχουν ένα ή δύο δωμάτια μπορούν να τα νοικιάζουν στους ξένους για 60 με 100 ευρώ τη νύχτα, προσφέροντας, όπως είπαμε, πρόημα. Όλα αυτά είναι δυνατά και έχουν εφαρμοστεί σε πολλά μέρη του κόσμου. Όχι μόνο οι ξενοδόχοι θα αναγκαστούν να χτίσουν για άλλα ξενοδοχεία όταν γίνει αυτή η προσπάθεια με κατάλληλη στρατηγική και marketing, αλλά δεν θα του τα κλίματα και στις διάφορες κοινότητες, μικρές και μεγάλες.
θα φέρουμε βήματα άμεσα στην οικονομία που θα αρχίσει να κινείται με καινούργια χρήματα, τρόφιμα, υπηρεσίες και ούτω καθεξής. Εδώ είναι που οι αποδημιέτες μπορούμε να βοηθήσουμε. Αυτά είναι που πρέπει να συζητήσουμε για να δούμε τον τρόπο να τα προγραμματίσουμε και να τα παρουσιάσουμε στους γεωργούς και στους διάφορους παραγωγούς, στους δημάρχους και στους πολίτες που έχουν σπίτια σε χωριά και πόλεις. Να σου εξηγήσουμε και να σου πείσουμε ότι όλα είναι δυνατά και πρώτες μικρές επιτυχίες είμαι σίγουρος ότι θα διώξουν τον όποιο σκεπτικισμό και κινησμό. Οι Έλληνες είχαμε πάντα επιχειρηματικότητα. Τώρα δυστυχώς χάθηκε, γιατί οι πολιτικοί μας μάθανε να εξαρτώμαστε από αυτούς για να δώσουν την υπόσχεση σε εμάς ή στα παιδιά μας για μια δουλειά στο δημόσιο. Σκοτώσανε κάθε ίχνος ιδιωτικής πρωτοβουλίας, σκοτώσανε κάθε ηγετική ικανότητα απλά για ένα ψήφο. Σε παγκόσμιο επίπεδο είναι οι μικροεπιχειρήσεις που δημιουργούν το 75% των θέσεων εργασίας. Όταν καταλάβουμε ότι μόνοι μας μπορούμε να αναδιοργανώσουμε και να αναρθρώσουμε την οικονομία μας με λίγη βοήθεια από τη διασπορά, τότε θα αποκτήσουμε ξανά την αυτοπεποίθηση μας ότι μπορούμε. Και τότε θα κατορθώσουμε σαν κοινωνία να πάμε από τα κάτω προς τα πάνω. Με αξιοκρατικές μεθόδους, με αριστεία. Με τον τρόπο αυτό θα καταφέρουμε να δημιουργήσουμε ηγέτες στο τοπικό και εθνικό επίπεδο. Το καθήκον και όρκος που παίρνει κάθε κυβέρνηση είναι να προστατεύει με τους νόμους τον λαό και να προστατεύει το έθνος από εξωτερικούς κινδύνους και να παρέχει ευκαιρίες με κατάλληλες νομοθεσίες, ούτως ώστε ο λαός με την κατάλληλη παιδεία και αριστεία να μεγαλουργεί. Το καθήκον μας μιας κυβέρνησης δεν είναι να δίνει θέση στο δημόσιο, αλλά να βοηθά να δημιουργούνται θέσεις στον ιδιωτικό τομέα. Το καθήκον μιας κυβέρνησης είναι να σταματήσει τις διαπλοκές και να επιτρέψει στην αγορά και τους επαγγελματίες να ανταγωνίζονται σε ίση βάση. Αυτό απαιτεί η παγκοσμιοποίηση, διαφορετικά εξαφανίζεται σαν οικονομία, όπως συνέβη και στην Ελλάδα. Και αυτή είναι μεγάλη ευκαιρία της κυβέρνησης. Γνωρίζει τους λόγους και ποιοι έχουν φέρει την Ελλάδα και την κοινωνία της στον πάτο. Γνωρίζει ότι η τήρηση των νόμων, η ατιμορρησία, η διαπλοκή, το ρυσφέτη μας έφεραν αυτή την καταστροφή. Κύριε Πρωθυπουργέ Αλέξη Τσίπρα, ο λαός σας εμπιστεύτηκε με την ψήφο του για να φέρετε την πολυπόθητη αλλαγή σε αυτόν τον τόπο. Και μπορείτε να το κάνετε όταν τηρείτε τον όρκο σας σαν κυβέρνηση και ο τρόπος είναι να μην κάνετε αυτά που έκαναν οι άλλες κυβερνήσεις και οι άλλοι πρωθυπουργοί, αλλά να κάνετε το αντίθετο. Να τηρούνται οι νόμοι, να υπάρξει αξιοκρατία στις επιλογές στελεχών στην κυβέρνηση και παντού. Να μπει τέλος στις διαπλοκές με τις 10-20 οικογένειες που με μικρόνια κρατούν την οικονομία και τη χώρα ενέχειρο. Να τιμωρούνται άμεσα οι φοροφυγάδες, οι διαμαρτυρόμενοι γεωργοί, συνδικαλιστές και άλλοι όταν καταπατούν τα δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτών. Είναι ιερό το δικαίωμα της διαμαρτυρίας, αλλά όχι εις βάρος των άλλων. Οι νόμοι πρέπει να τηρούνται. Διαφορετικά, η χώρα μετατρέπεται σε ζούγκλα. Όταν καταφέρετε όλα αυτά, και μπορείτε να καταφέρετε, τότε οι Έλληνες και η Ελλάδα που μας θα μεγαλουργήσουν και θα σας ευγνωμονούν. Και θα είστε ένας από τους μεγάλους πρωθυπουργούς της Ελλάδας. Διαφορετικά, θα καταγράψει και εσάς η ιστορία σαν ένα αποτυχημένο, σαν ένα που υποσχέθηκε πολλά χωρίς να ξέρει πώς και γιατί. Η πατρίδα και το έθνος κινδυνεύουν. Χρειάζονται όλοι, δεξιοί, αριστεροί και ντρόοι, εφόσον μπορούν να βοηθήσουν με τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους. Ένας Έλληνας φιλόσοφος είπε κάποτε ότι όταν εμείς οι Έλληνες ενωθούμε μπορούμε να κατακτήσουμε τον κόσμο. Όλο. Καλά, δεν θέλω να κατακτήσουμε τον κόσμο όλο. Μπορούμε όμως, άμα ενωθούμε, να κάνουμε την Ελλάδα μια χώρα που μπορεί να επιτρέψει στο λαό της να δημιουργήσει και να μεγαλουργήσει και με άνεση να προστατεύσει τα σύνορά της.
Μια χώρα που μπορεί να εξάγει πολιτισμό και γνώση. Χρειαζόμαστε καινούργιους τρόπους παραγωγής πλούτου και διανομής. Και διανομής του χρειαζόμαστε αναδιοργάνωση της κοινωνίας από τα κάτω προς τα πάνω. Εμείς οι μετανάστες το αποδείξαμε πολλές φορές ότι είναι στα γονίδια μας να πετυχαίνουμε. Εκεί που υπάρχουν νόμοι και τηρούνται, εκεί που υπάρχει αξιοκρατία, μπορούμε να μεγαλουργήσουμε. Και εσείς εδώ μπορείτε, αν έχετε τις ίδιες συνθήκες. Μετά την Επανάσταση και με την προτροπή των Άγγλων, οι Μαυρομιχαλαίοι σκότωσαν τον Καποδίστρια, τον πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδας, της ελεύθερης Ελλάδας, αυτόν που θα μας ένωνε σαν Έλληνες. Το κατάφερε με το σύνταγμα του που ένωσε τα καντόνια της Ελβετίας σε κράτος. Αυτός το έγραψε. Τότε αφήσαμε τους ξένους να μας χωρίσουν σε αγγλόφιλους, γαλλόφιλους, σε γερμανόφιλους και το καθεξής. Ολόκληρα κόμματα δημιουργήθηκαν με αυτούς τους τίτλους. Ποτέ δεν μας άφησαν, μάλλον ποτέ δεν επιτρέψαν στους εαυτούς μας να σκεφτόμαστε σαν ένας λαός, σαν Έλληνες. Και έπρεπε και πρέπει. Μεταξύ εθνών δεν υπάρχουν φίλοι, παρά συμφέροντα. Υπάρχουν σύμμαχοι, ναι, αλλά όχι φίλοι. Αν καταλάβουμε ότι είμαστε μόνοι μας και μόνοι φυσικοί φίλοι είμαστε μόνο εμείς οι ίδιοι, τότε θα είναι η αρχή μιας εθνικής και λαϊκής συμφιλίωσης. Και αυτό θα μας επιτρέψει να συνεργαστούμε για το κοινό καλό. Το πιο πάνω δεν απαγορεύει την εξωστρέφεια, την πολυπολιτισμικότητα, αλλά αντίθετα τις ενδυναμώνει. Γνωρίζοντας όλα αυτά, τότε πρέπει να βοηθήσουμε να οργανωθούμε εδώ και παγκόσμια. Είναι υποχρέωση μας να βοηθήσουμε με ανιδιοτέλεια για το κοινό καλό. Με ένα 100.000 δολάρια, 1.000.000 δολάρια. Ό,τι μπορούμε για να δημιουργήσουμε στη διασπορά και εδώ επαγγελματικούς οργανισμούς και ενστιτούτα, όλοι μαζί να βοηθήσουμε. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος και μπορούμε. Ναι, μπορούμε. Είμαστε ο λαός που έδωσε στον κόσμο τις γνώσεις μας, στις επιστήμες, τη φιλοσοφία, το θέατρο, τη δημοκρατία. Και πρέπει να είμαστε περήφανοι. Χωρίς να επαναπαυόμαστε. Είμαστε ο λαός, αν και μικρός σε αριθμούς, που απέτρεψε τις ορδές των Περσών να κατακτήσουν την Ευρώπη. Είμαστε ο μόνος λαός μαζί με τη Ρωσία που πολεμήσαμε τον φασισμό στα πάτρια δάφη χωρίς να παραδοθούμε. Ναι, και είμαστε περήφανοι. Πολλοί μας θαύμασαν λέγοντας ότι οι ήρωες πολεμούσαν Έλληνες. Είμαστε ο λαός που είπε όχι. Είμαστε λίγοι στους αριθμούς, αλλά γεννήσαμε νομπελίστες και διάσημους επιστήμονες και επαγγελματίες παντού στον κόσμο. Να είμαστε περήφανοι, αλλά να μην επαναπαυόμαστε. Είμαστε ο λαός που όταν ενωθούμε μπορούμε να πετύχουμε θαύματα. Τίποτε δεν είναι αδύνατο. Όλα είναι δυνατά. Όταν πιστέψουμε και δουλέψουμε γι' αυτό, μπορούμε. Η πατρίδα θέλει αγάπη. Μερικές φορές η αγάπη δεν αρκεί να είναι μόνο ευχή. Η αγάπη χρειάζεται δουλειά πολύ. Και υπομονή, και πείσμα, και μεθοδικότητα. Ένας φίλος μου έστειλε αυτούς τους στίχους του Οδυσσέα Ελίτη. Έλα το χελιδόνι και άνοιξε ακριβή. Για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ. Θέλει νεκρούς χιλιάδες να είναι στους τροχούς. Θέλει και οι ζωντανοί μας δίδουν το αίμα τους. Ευχαριστώ.